Και ευθύς αμέσως δίνουμε το λόγο στον κύριο Μημαράκη, τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Πρόεδρε, για 20 λεπτά. Ο χρόνος σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από την επομένη των εκλογών, οι μύθοι που είχε χτίσει ο ΣΥΡΙΖΑ καταραίουν με πάταγο. Και αποκαλύπτεται μέρα με τη μέρα ότι οι συνεταίροι, ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καμένος, έστησαν μια αδίστακτη, κατά τη γνώμη μας, πολιτική απάτη. Αποδεικνύεται ότι ο κύριος Τσίπρας μεταλλάχθηκε πλήρως και έγινε και μνημονιακότερος των Τροϊκανών. Το νομοσχέδιο που συζητούμε σήμερα είναι άλλη μια απόδειξη. Δυστυχώς όμως δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία. Και από την αρχή να σας πω ότι εμείς ούτε μνημονιακοί ούτε αντιμνημονιακοί το παίξαμε. Διότι το μνημόνιο, είπαμε από την αρχή, είναι μια αναγκαία πολιτική ώστε η χώρα να βγει από την κρίση που δυστυχώς την είχε πλήξει. Εσείς ορίσατε το δίλημα το ψευδές, το επίπλαστο, για το μνημόνιο, αντιμνημόνιο. Και σήμερα καταλαβαίνετε κι εσείς ότι αυτή είναι μια πολιτική που δυστυχώς πρέπει να εφαρμόσουμε. Και η πολιτική σας απάτη άρχισε να αποκαλύπτεται πρώτα απ' όλα γιατί σκόπιμα αναβαλόταν για την επόμενη των εκλογών. Και αναφέρομαι τόσο σε εκείνα που αφορούν το φόρο εισοδήματος, που όπως όλοι λέγατε προεκλογικά δήθεν θα εμειώνονται, όσο και σε εκείνα που αφορούσαν τον ένφια, όπου εντελώς θα καταργείτο. Και αποκαλύπτεται αυτή η πολιτική απάτη μέσα από τις αυξήσεις που άρχισαν μία εβδομάδα αμέσως μετά τις εκλογές. Αύξηση στις προκαταβολές φόρων από 55% στο 75%. Αύξηση του ΦΠΑ εστίασης και μια σειρά προϊόντων στο 23%. Αύξηση όλων των συντελεστών ΦΠΑ κατά 30% σε αρκετά νησιά για να πάει σταδιακά σε όλα. Αύξηση στο διπλάσιο του ΦΠΑ στα ξενοδοχεία, κατά 30% αύξηση στην εισφορά αλληλεγγύης, αύξηση του φόρου στα ασφάλιστρα. Αποκαλύπτεται όμως ακόμα πιο ξεκάθαρα αυτή η πολιτική απάτη μέσα από το προσχέδιο του προϋπολογισμού που επιφυλάσσει μέτρα λιτότητας 6,5 δις, από τα οποία τα 5 δις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πρόσθετοι φόροι και περικοπές συντάξεων. Αποκαλύπτεται επίσης η πολιτική απάτη μέσα από αυτό το πολυνομοσχέδιο που τώρα συζητάμε. Ένα νομοσχέδιο που πάνε στο βρόντο όλες εκείνες οι προεκλογικές διαβεβαιώσεις που μοίραζε αφιδώς ο κύριος Τσίπρας για αλλαγές, βελτιώσεις στα μέτρα που ήδη είχε συμφωνήσει και που μπορούσε να ξαναπάει στις Βρυξέλλες να τα αλλάξει. Αν ο ίδιος τώρα μας λέει ότι το ξέχασε, πρέπει να ξέρει πως δεν το ξεχνάει ούτε ο κόσμος ούτε η εθνική αντιπροσωπεία. Και εδώ είμαστε για να του το θυμίζουμε συνεχώς και να τα ακούει ο ελληνικός λαός. Από την ίδια ώρα που υπέγραψε το μνημόνιο ο κύριος Τσίπρας, είχε αρχίσει να υπόσχεται αντισταθμιστικά, ισοδύναμα, με κοινωνικό, με θετικό πρόσημο, σχεδόν για όλα όσα φοβόταν. Και κάποια που φοβόταν περισσότερο, τα έχει αφήσει πιο πίσω. Είναι οι ουρές που λέμε. Από τις συντάξεις και τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, ως τον ΑΔΜΙΕ και τα αγροτικά. Και ταυτόχρονα παρουσίαζε και ένα παράλληλο πρόγραμμα που ουδέποτε καταλάβαμε πώς αυτό θα υλοποιηθεί και θα έχει και την τύχη, από ό,τι φαίνεται, του προγράμματος της Θεσσαλονίκης. Σε συνέντευξή του στη Real News το 38 υποστήριζε ότι υπάρχουν περιθώρια εντός εισαγωγικών για διαπραγμάτευση, για αντισταθμιστικά, για δικαιότερη κατανομή βαρών. Διαβεβαίωνε επίσης στις 19 και όλα αυτά τα έχουμε και μπορούμε να σας τα δώσουμε. Πως είναι αντίθετο στην περικοπή συντάξεων και τόνισε κατά λέξη. Η γενική μας κατεύθυνση είναι η εξέβρεση κοινών πόρων και όχι ο αέναος κύκλος περικοπών που εφήρμοζε η προηγούμενη κυβέρνηση. Διαβεβαίωνε στις 17-9 ότι έχει έτοιμο το σχέδιο αντισταθμιστικών και ισοδυνάμων. Και μάλιστα εμείς του λέγαμε, αφού το είχε έτοιμο, γιατί δεν το πέρασε, αλλά υπέγραψε άλλα. Σήμερα, από αυτό το νομοσχέδιο που έχετε εισάγει, κύριε Υπουργέ, αποκαλύπτονται δύο πράγματα. Το πρώτο είναι πως όσα έλεγε ο κύριος Τσίπρας τίποτα δεν ισχύει, είναι όλα ένα ψέμα, όλα ήταν κομμάτια μιας αδίστακτης πολιτικής απάτης, ενός ακραίου λαϊκισμού, μιας ανεύθυνης δημαγωγικής πρότασης. Και γι' αυτό ακριβώς κάνατε τώρα εκλογές, για να μην γνωρίζει ο κόσμος τι είχαμε ψηφίσει ως κατεπήγον σε μία μέρα στις 14 Αυγούστου και να μπορέσετε να τα φέρετε τώρα.
Και η δεύτερη απάτη που αποκαλύπτεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι τα χειρότερα έπονται. Έρχονται και άλλα, τα οποία θα είναι πολύ χειρότερα. Και φαίνεται μάλιστα πως ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνησή του όχι μόνο δεν φέρνουν καμία βελτίωση, επιφυλάσσουν αυτές τις χειρότερες ρυθμίσεις που σκόπιμα άφησαν ανοιχτές. Σταδιακά, ο ένας μετά τον άλλο, οι υπουργοί του άρχισαν να βγάζουν στο φως τις ουρές που έκρυβαν προεκλογικά, που τις έκρυβαν πολύ καλά για να εξαπατήσουν τον κόσμο και να εφαρπάξουν την ψήφο τους. Προεκλογικά απέκλειαν οποιαδήποτε μείωση συντάξεων και μετεκλογικά βαφτίζουν έχοντες εκείνους που παίρνουν σύνταξη κοντά στο χιλιάρικο, όπως μας είπανε, ενώ ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Κατρούγκαλος, εξαγγέλει περικοπές που κανένας ακόμα μέχρι σήμερα δεν ξέρει πού θα πάνε. Προεκλογικά έλεγαν πως θα ψάξουν πρόσθετους πόρους για να σώσουν τις συντάξεις. Μετεκλογικά εξακολουθούν με την ανεπάρκειά τους να μειώνουν όλους τους πόρους των ασφαλιστικών ταμείων και ενώ ως το 2014, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχουμε, η αδήλωτη εργασία περιοριζόταν, από τις αρχές του 2015 άρχισε πάλι να αυξάνεται. Και ενώ το 2014 η ανεργία είχε αρχίσει έστω και σταδιακά αργά να μειώνεται, τους τελευταίους μήνες είναι και πάλι σε νέα έξαρση. Τον Ιούλιο το ισοζύγιο ανάμεσα στις προσλήψεις και απολύσεις ήταν το χειρότερο της τελευταίας 15ετίας. Το Σεπτέμβρη έγραψε τη δεύτερη χειρότερη επίδοση με 13.000 θέσεις χαμένες εργασίας. Αλλά και στα άλλα ζητήματα. Προεκλογικά ο κ. Τσίπρας δεσμευόταν για απόλυτη προστασία της πρώτης κατοικίας, απέκλειε την εκχώρηση κόκκινων επιχειρηματικών αλλά και στεγαστικών δανείων σε ξένα φαντς. Μετεκλογικά, στις αρχές αυτής της εβδομάδος, την Δευτέρα, ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Σταθάκης, αποκάλυψε ότι τα κόκκινα δάνεια είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς. Τους καλέσαμε και τους καλούμε να προσέξουν γι' αυτά. Μην παραδώσουν τα σπίτια του κόσμου, του ελληνικού λαού, που δήθεν για αυτούς πονάνε στα ξένα φαντς. Μην τολμήσουν ούτε να το σκέφτονται. Η Νέα Δημοκρατία, συνολικά η κοινοβουλευτική της ομάδα, θα είναι κάθετα αντίθετη σε αυτό. Και πρέπει να σας πω ότι η Νέα Δημοκρατία θα σταθεί με ευθύνη, όπως και στο προηγούμενο διάστημα, έτσι και τώρα. Συνέπεια, ευθύνη, πατριωτισμό. Μπροστά στις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας της χώρας. Το αποδείξαμε έμπραχτα. Όταν η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ έσυρε τη χώρα στα πρόθυρα του Brexit, της χρεοκοπίας, του χάους. Το αποδείξαμε στη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το αποδείξαμε στη συνέχεια, όταν σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα, όπως και άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες, εξουσιοδοτήσαμε την κυβέρνηση να διαπραγματευτεί για να κρατηθεί η χώρα στο ευρώ. Το αποδεικνύουμε και τώρα και θα το αποδεικνύουμε επιβεβαιώντας άλλη μια φορά όλα όσα λέγαμε προεκλογικά. Εμείς σε κάθε περίπτωση στηρίζουμε αλλαγές που φέρνουν νέες επενδύσεις. Στηρίζουμε αλλαγές που φέρνουν νέες επιχειρήσεις, νέες θέσεις εργασίας. Στηρίζουμε ρυθμίσεις που στρέφονται εναντίον της διαφθοράς, της διαπλοκής, της αδήλωτης εργασίας, της φοροδιαφυγής. Μέχρι εκεί. Όχι όμως σε περικοπές συντάξεων. Όχι σε αυξήσεις φόρους. Όχι άλλη μείωση του εισοδήματος των ασθενεστέρων. Επομένως, η δική μας παράταξη είναι ξεκάθαρη. Παράταξη ευθύνης και συνέπειας και εμπιστοσύνης. Αυτό που αποκρούαμε ως κυβέρνηση δεν πρόκειται να το δεχθούμε τώρα ως αντιπολίτευση. Αυτά που λέγαμε προεκλογικά δεν πρόκειται να τα θετήσουμε μετεκλογικά. Αυτά που εξαγγείλαμε δεν τα εγκαταλείπουμε. Με βάση τις αρχές μας καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο το οποίο έχετε φέρει. Καταψηφίζουμε το πολυνομοσχέδιο πρώτον, διότι αυξάνει αναδρομικά από ό,τι έχει καταγραφεί. Περιμένουμε και τις νέες ρυθμίσεις που είπατε ότι θα φέρετε, αλλά μέχρι στιγμής έτσι παραμένουν οι διατάξεις. Περιμένουμε να δούμε εάν υπάρξουν τροποποιήσεις. Αυξάνει αναδρομικά τους φόρους στην ακίνητη περιουσία, καταργεί εκπτώσεις, απαλλαγές από το έμφυα που είχαν θεσπιστεί από τη δική μας κυβέρνηση, που εσείς μας λέγατε κιόλας ότι ήταν πολύ βάρης ο φόρος του έμφυα και θα τον καταργούσατε πλήρως. Τι περιμένετε δηλαδή τώρα, ότι επεκτείνοντας τον έμφυα καλύπτετε την υπόσχεση αυτή που είχατε δώσει ότι θα τον καταργούσατε? Ότι θα αυξηθούν τα έσοδα αν εξοντώσετε μικρές τουριστικές οικογενειακές μονάδες?
αν ότι δεν αρκεί η αύξηση του ΦΠΑ στα ξενοδοχεία και χρειάζεται και επιπλέον χτύπημα. Και ακόμη, στην αρχική σας πρόταση, κύριε της κυβέρνησης, προβλεπόταν και αύξηση στο φόρο στα ενοίκια. Είχατε και την έμπνευση να επιβάλλονται φόροι ακόμα και για ανίσπρακτα ενοίκια. Φόροι για ανύπαρκτα εισοδήματα. Και το αποσύρατε μετά την αντίδραση τη δική μας, τη συγκεκριμένη αντίδραση της αντιπολίτευσης όλης. Σας έκανε να το αποσύρετε. Είπατε ότι ήταν παραδρομή. Ο κύριος Υπουργός μας είπε ότι τελικά δεν χρειαζότανε και ήταν όμως κάτι πολύ σημαντικό. Εμείς αυτό το κρατάμε. Γιατί το κρατάμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί αυτό αποδεικνύει ότι οι πολιτικές εισπράξεις είναι δικές σας προτάσεις. Δεν είναι των Τροϊκανών. Αυτοί βάζουν τους στόχους. Εσείς βάζετε τις προτάσεις υλοποίησης των στόχων και των εισπράξεων. Άρα αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι και ο ΦΠΑ στην παιδεία, κύριε Υπουργέ, είναι δικιά σας πρόταση. Όπως είναι και αυτός ο φόρος τον οποίον βάλατε και αποσύρετε. Αποσύρετε τον λοιπόν και αυτόν με την ίδια ευκολία. Το καταψηφίζουμε δεύτερον, διότι το νομοσχέδιο καταργεί τις συντάξεις τους υπερήλικες και αφετέρου αυξάνει τις εισφορές σε μηχανικούς και άλλους ελεύθερους επαγγελματίες, ανατρέποντες ρυθμίσεις που πρόσφατα ψηφίστηκαν. Γιατί? Εσείς δεν λέγατε, κύριοι της κυβέρνησης, ότι δεν θα γίνουν περικοπές στις συντάξεις? Δεν λέγατε ότι η προστασία των συντάξεων είναι κόκκινη γραμμή? Τι άλλαξε? Είναι αντιμετώπιση αδικιών όλα αυτά? Έχει κοινωνικό πρόσημο? Είναι συνέπεια? Έχει κοινωνική ευαισθησία? Και επ' ευκαιρία θέλω να σας πω να προσέξετε, μήπως με τη ρύθμιση για τα φάρμακα οδηγηθούμε τελικά σε ένα σύστημα που θα έχει ως αποτέλεσμα να αποσυρθούν πολλά φθηνά φάρμακα από την αγορά και να υποκατασταθούν από ακριβότερα, τα οποία βεβαίως είναι εισαγόμενα. Πρέπει να έχουμε φάρμακα σε χαμηλές τιμές και συγχρόνως όμως να διασφαλίσουμε την παραγωγή στην Ελλάδα. Γιατί αυτό σημαίνει απασχόληση, εισφορές, επενδύσεις στη χώρα. Να συζητήσετε λοιπόν ξανά τη διάταξη. Τρίτον, το καταψηφίζουμε γιατί το νομοσχέδιο τον καταργεί τον προληπτικό έλεγχο από το ελεκτικό συνέδριο. Εμείς, όπως σας είπαμε, ανεβάσαμε το όριο του προληπτικού ελέγχου στις 30.000 ευρώ για να μειωθούν οι καθυστερήσεις και να παραμεριστεί η γραφειοκρατία. Τότε εσείς το καταψηφίζατε και μας λέγατε ότι δεν πρέπει να είναι έτσι. Σήμερα έρχεστε και βάζετε εντελώς στο περιθώριο το ελεκτικό συνέδριο. Αλήθεια, γιατί? Τι θέλετε να κρύψετε? Ποιος προσπαθείτε να βοηθήσετε? Τι φοβάστε? Ότι και αν σκέφτεστε πάντως, ξεχάστε το. Η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί και δεν πρέπει να δεχθεί καμία διαδικασία αδιαφάνειας. Δεν πρόκειται να δεχθεί καμία προσπάθεια περιθωριοποίησης ανεξαρτήτων θεσμών που συμβάλλουν στη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Και αλήθεια, κύριε της κυβέρνησης, μια και σας βλέπω εδώ, τι γίνεται με αυτό το πόθεν έσχες? Δεν θα μας απαντήσετε? Θα αφήσετε έτσι να σέρνετε μια σκιά σε όλους τους υπουργούς? Δεν αισθάνεται κανείς την ανάγκη από την κυβέρνηση να πει «Δεν είμαι εγώ, δεν είμαι εγώ, δεν είμαι εγώ»? Ή δεν αισθάνεται την ανάγκη αυτός που είναι να πει «Είμαι εγώ, να τελειώνουμε»? Πώς θα προχωρήσει αυτό? Κουίζ είναι. Απασχολεί τον ελληνικό λαό. Δεν είναι κουίζ αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Δεν βοηθάνε το πολιτικό σύστημα καθόλου. Δεν βοηθάνε τον πολιτικό διάλογο. Όποιος είναι, να βγει να μας το πει, να τελειώνουμε. Και σας λέω ότι αυτό ζητάνε και οι συνάδελφοι της πλειοψηφίας. Το ζητάει ο ελληνικός λαός. Με το νομοσχέδιο αυτό το καταψηφίζουμε επίσης γιατί εκτός των άλλων κλείνει το μάτι στους κατεπάγγελμα φοροφυγάδες. Και το κάνετε, προσέξτε, για δεύτερη φορά πλαγίως. Πρώτα βάλατε στη ρύθμιση των 100 δόσεων και τους μεγαλοφιλέτες και αυτούς που είχαν χρέη 1 εκατομμύριο. Και ποιοι? Και εκείνοι πριν το 9, πριν την κρίση, πριν το 8. Που δεν είναι λογικό να είχαν πολλά χρέη και να θέλουν να μπουν στη ρύθμιση. Και τώρα τους χαρίζεται και άλλα εκατομμύρια σε μια νύχτα. Με το νομοσχέδιο αυτό δίνεται υπερβολικές εξουσίες και διακριτική ευχέρεια στην υποκειμενική κρίση της διοίκησης. Έτσι όμως, αφού θα υπάρχει υποκειμενική διοίκηση, υποκειμενική άποψη και θα έρθουν σε συνεννόηση, μπορεί να προκύψει συναλλαγή.
Θα γίνει πάλι εστία διαφθοράς. Κάτι που το είχαμε αφήσει στο παρελθόν. Και γιατί τροφοδοτείτε με αυτή τη διάταξη τη συναλλαγή? Τι υπηρετεί, κύριε Υπουργέ, αυτό? Οφείλετε να εξηγήσετε στο σώμα. Εμείς βλέπουμε ότι όσο πιο αντικειμενικές διαδικασίες υπάρχουν, όσο πιο πολύ υπάρχει μέσω e-government η συνεννόηση της διοίκησης με τον πολίτη, τόσο πιο πολύ μειώνεται η διαφθορά, η συναλλαγή. Γιατί πρέπει να ξανασυναντώνται, να ξανασυζητάνε? Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε στην Αμερική ότι πολλές φορές υπάρχει κάτω από το τραπέζι συναλλαγή. Τώρα έρχεστε να την νομιμοποιήσετε αυτήν με τη συγκεκριμένη διάταξη? Γιατί δεν βάζετε αντικειμενικούς όρους και αντικειμενικά κριτήρια ώστε να μην υπάρχει υποκειμενική κρίση της διοίκησης? Βεβαίως αυξάνεται και τις ποινές, αλλά αυξάνεται ταυτόχρονα και τα ποσά πάνω από τα οποία στοιχειοθετούνται τα αδικήματα της φοροδιαφυγής. Και τα αυξάνεται πολύ, πάρα πολύ. Γιατί άραγε? Ωφελείται κανείς και τα αυξάνεται τόσο πολύ? Είναι κανένας πολύ πιο κάτω από αυτά και τον σκεφτήκατε? Πέμπτον, το καταψηφίζουμε διότι το νομοσχέδιο ευνηδιάζει πλήρως τους μικροφιλέτες που μπήκαν στη ρύθμιση των 100 δόσεων, οι οποίοι θα δουν να αυξάνεται το επιτόκιο, να μειώνονται οι μηνιαίες δόσεις της ρύθμισής τους. Εσείς μας είχατε πει πόσο καλή θα είναι αυτή η ρύθμιση και ότι είναι από τα πρώτα νομοσχέδια και ότι δεν ακούσατε την Τρόικα. Και τελικά εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας εγκλωβίστηκαν, παγιδεύτηκαν από την κυβέρνηση, εξαπατήθηκαν συμφωνώντας με τους όρους με το κράτος, και τώρα έρχεται το κράτος μονομερός και αλλάζει τους όρους. Τελικά αυτή η πολυδιαφημισμένη ρύθμιση των 100 δόσεων μετατράπηκε σε φιάσκο. Έγινε ακριβότερη και περιορίζεται σε λιγότερους. Μιλώντας στη Βουλή για την ψήφιση του μνημονίου, υποστηρίζατε πως υπάρχει δυνατότητα να αλλάξουν μέτρα, να βελτιωθούν, να βρεθούν αντισταθμιστικά, να βρεθούν μεγάλες κοινωνικές, με λιγότερες κοινωνικές αρνητικές επιπτώσεις. Εμείς, η κυβέρνηση, αυτό τελικά που κάνει και βλέπουμε είναι την εξίσωση προς τα κάτω. Είναι την αναδιανομή της μιζέριας. Και ταυτόχρονα θα σας έλεγα, κατασκευάζεται και δίθεν εχθρούς. Αφού συντάχθηκε με το μνημόνιο η κυβέρνηση, κατασκεύασε άλλο εχθρό. Βαφτίζει εχθρούς τους συμπολίτες μας που παίρνουν μισθό περίπου στα 1.500 ευρώ και σύνταξη κοντά στα 1.000 ευρώ, όπως μας είπε ο κύριος Κατρούγκαλος και σας προανέφερα. Τελικά η κατασκευή εχθρών φαίνεται πως είναι το λάδι που συντηρεί το καντήλι της αριστεράς του τίποτα. Γιατί περί τίποτα πρόκειται. Τώρα όμως το λαδάκι τελειώνει και οι πολίτες βλέπουν ποια είναι αυτή η αριστερά. Εμείς, σας είπα, θα μείνουμε πιστοί στις διακηρύξεις μας. Γι' αυτό, πρώτον, επί της αρχής καταψηφίζουμε το πολυνομοσχέδιο. Δεύτερον, επιφυλασσόμεθα για τα άρθρα που επιχειρούν έστω και δειλά να προωθήσουν διαστρωτικές αλλαγές. Επιφυλασσόμαστε γιατί δεν σας εμπιστευόμαστε και θέλουμε να δούμε την τελική μορφή των σχετικών άρθρων. Γιατί αν σας πούμε ότι το τάδε άρθρο το ψηφίζουμε, μπορεί εκεί να βάλετε καμιά τροπολογία περίεργη, γιατί δυστυχώς με αυτόν τον τρόπο νομοθετείτε. Ξεκαθαρίζουμε όμως ότι καταψηφίζουμε τα άρθρα που εισάγουν καταστροφικές ρυθμίσεις. Λέμε όχι στη φοροεπιδρομή, όχι σε νέες περικοπές μισθών και συντάξεων, όχι σε άλλη μείωση του λαϊκού εισοδήματος. Γιατί αυτά είναι μέτρα που πάνε τη χώρα πίσω, δεν την πάνε μπροστά. Είναι μέτρα που αποδομούν την κοινωνική συνοχή, δεν την ενισχύουν. Είναι μέτρα που διαβρώνουν την κοινωνική δικαιοσύνη, δεν τη θωρακίζουν. Είναι μέτρα που αυξάνουν την ανεργία, δεν την μειώνουν. Είναι μέτρα που συρρυκνώνουν την οικονομική δραστηριότητα, δεν τη μεγενθύνουν. Είναι μέτρα τελικά που μας κάνουν όλους φτωχότερους, μικραίνουν την πίτα του ΑΕΠ, αυξάνουν την ανεργία, φέρνουν σε απόγνωση τους αδύναμους και κυρίως υποδαβλίζουν και ενισχύουν ακραίες φωνές και λαϊκιστές. Θέλω να υπογραμμίσω ακόμα πως σε αυτό το πολυνομοσχέδιο υπάρχουν πολλά για τα οποία έχει δεσμευτεί ο κύριος Τσίπρας και δεν περιλαμβάνονται. Και θα έρθουν
Δυστυχώς τα χειρότερα είναι μπροστά μας. Θυμίζω την αύξηση φορολογίας στους αγρότες, τη ρύθμιση αυτή των κόκκινων δανείων, την απελευθέρωση επαγγελμάτων και την κατάργηση ΕΚΑΣ και τα ισοδύναμα για το ΦΠΑ 23% στην παιδεία. Και μια και βλέπω και τον κύριο Υπουργό, να σας πω ότι σας ακούσαμε σε μια εκπομπή που είπατε ότι από 3-4 περιπτώσεις φοροδιαφυγής που σύντομα θα ξεκαθαρίσουν, θα βρείτε τα ισοδύναμα. Φαίνεται ότι έχετε ιδιαίτερες σχέσεις με τη δικαιοσύνη και σας είπανε πόσο θα είναι αυτά τα ισοδύναμα, ή πρέπει εδώ να μας αναλύσετε. Γιατί εδώ δεν είναι εκπομπή, είναι η Βουλή και οφείλετε να δώσετε λόγο σε αυτά τα οποία είπατε. Καλούμε την κυβέρνηση λοιπόν να μην ξεχνά τι έλεγε. Δύο πράγματα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, περηφανευόσασταν. Πρώτον, ότι δεν θα υπογράφατε μνημόνιο. Μας λέγατε ότι δεν θα υπογράψουμε μνημόνιο. Και δεύτερον, το πλεονέκτημα το ηθικό, γιατί δεν έχετε εμπλοκές με παρανομίες και διαπλοκές. Και τα δύο κατέρευσαν σήμερα. Και μνημόνιο υπογράψατε που είναι το χειρότερο, και στελέχη της κυβέρνησής σας ελέγχονται σήμερα για το πόθεν έσχες και πρέπει σύντομα να απαντήσετε. Οφείλει λοιπόν να πάρει θέση ο κύριος Τσίπρας. Επειδή η παράταξή μας είπε την αλήθεια στους Έλληνες, επειδή οι επιλογές μας δικαιώθηκαν, επειδή βάζουμε πάνω απ' όλα το κοινό καλό, εμείς έχουμε το θάρρος να κοιτάμε τους συμπολίτες μας στα μάτια. Έχουμε το θάρρος να κάνουμε περιοδίες, να πηγαίνουμε στα χωριά, να πηγαίνουμε στα καφενεία και να τους λέμε ότι όλα αυτά, από όλα αυτά δεν υποσχεθήκαμε εμείς τίποτα. Μπροστά στη φοροκαταιγίδα που ξεκίνησε, μπροστά στην ανευθυνότητα και την ανεπάρκεια και τα περίεργα και τα ύποπτα της κυβέρνησης, δεσμευόμαστε για υπεύθυνη δυναμική αντιπολίτευση. Θα είναι πηξίδα μας το συμφέρον της χώρας. Η κοινοβουλευτική μας ομάδα το περασμένο καλοκαίρι έβαλε πλάτη για να μπει η χώρα στο ευρώ. Όμως τελικά να τελειώνει αυτό το παραμύθι. Γιατί ακούω σε πολλές εκπομπές, αλλά και σήμερα, ότι μα εμείς ψηφίσαμε το μνημόνιο, λέει. Ναι, εμείς ψηφίσαμε το πρόγραμμα το οποίο προβλέπει στόχους και χρονοδιάγραμμα. Τα μέτρα είναι δικά σας. Έχουν υπογραφεί Τσίπρα, Καμένου. Δεν είναι δικά μας. Φέρτε λοιπόν άλλα μέτρα με θετικό πρόσημο για να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε. Αυτός είναι ο στόχος μας. Όχι τα μέτρα, αλλά η χώρα πώς θα βαδίσει για να μείνει στο ευρώ, να μείνει στην ευρωζώνη. Επομένως, το παραμύθι τα ψηφίσατε. Δεν ισχύει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Σας δώσαμε εξουσιοδότηση για να υπογράψετε το πρόγραμμα. Σας ψηφίσαμε το πρόγραμμα που προβλέπει στόχους και χρονοδιάγραμμα και εσείς θα φέρνατε μέτρα με κοινωνικό και θετικό πρόσημο. Τώρα ψηφίστε τα μόνοι σας, γιατί είναι αντικοινωνικά, γιατί δημιουργούν πρόβλημα στην κοινωνία και καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο.